Άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε αργά χθες βράδυ στο Λούνα Πάρκ Ρόντεο στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας μεταξύ νεαρών Κυπρίων και δύο Ρώσων για τα μάτια δύο Ρωσίδων είχε σαν αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό με μαχαίρι δύο 16χρονων μαθητών από τη Λεμεσό. Πρόκειται για τους ο οποίος τραυματίστηκε στην Κυλιακή χώρα και ο οποίος έφερε τραύμα στον αριστερό μυρό. Οι δύο νεαροί τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και εξετάστηκαν και από τον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό. Ο ένας είναι τελείως εκτός κινδύνου. Ο τραυματισμός του ήταν τελείως επιπόλαιος στο μυρό. Ο δεύτερος είναι κατά ότι ο τραυματισμός αφορούσε την κοιλιακή χώρα. Κρατήθηκε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε χειρουργείται. Όμως οι προγνώσεις είναι πάρα πολύ καλές. Επίσης τραυματίστηκαν ελαφρότερα άλλοι δύο νεαροί Κύπροι, οι οποίοι αφού έτυχαν τον πρώτο βοηθειό απελήθησαν. Η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς Ρώσους, τον 17 ετών και τον 16 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου και εναντίον τους εκδόθηκε διάταγμα πεθύμερης προσωποκράτησης. Οι δύο νεαροί αλλοδαποί, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο με τις οικογένειές τους για διακοπές, παραδέχθηκαν ενοχή. Στην κατοχή του πρώτου υπόπτου βρέθηκε Σουγιάς Μπελατήριο, ο οποίος παρελήφθη ως τεκμήριο. Σε κατάθεσή τους, οι δύο ανήλικοι Ρώσοι ισχυρίστηκαν ότι η παρέα των νεαρών Κυπρίων ενοχλούσε τις νεαρές φίλες τους με τις οποίες ήταν παρέα στο Λούνα Πάρκ. Με αποτέλεσμα να αρχίσει μεταξύ τους έντονη λογομαχία, η οποία κατέληξε σε συμπλοκή.